Οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κύπρο είναι από τους πιο βαριά φορολογουμένους στην Ευρώπη, δηλώνει ο Γιώργος Τροβολίδης. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ιδιοκτήτων Ακινήτων, οι 11 διαφορετικές φορολογίες και τέλη που υπάρχουν σήμερα θα πρέπει να συμπτυχθούν σε 3, οι οποίες να αφορούν την απόκτηση, την κατοχή και την διάθεση των ακινήτων. Αντικαταστήσουν αυτές οι 3 φορολογίες τη μοιριάδα φορολογιών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, σε διαφορετικές αρχές, που δημιουργά και μεγάλο πονοκέφαλο για τους ιδιοκτήτες και σημαίνει και επιπρόσθετον κόστος για τους ιδιοκτήτες. Οι εκπρόσωποι των ιδιοκτήτων ακινήτων ζητούν αναθεώρηση και της νομοθεσίας για το ενοικιοστάσιο με την ετοιμασία οδικού χάρτη προς την φιλελευθερωποίηση. Όπως λένε, χρειάζονται χρόνια για να γίνει έξωση ενοικιαστή που δεν πληρώνει το ενίκιο του. Δεν δίδεται η ευκαιρία στον ιδιοκτήτη να περιορίσει τουλάχιστον τις ζημιές τους, βρίσκοντας κάποιον άλλον ενοικιαστή που ενδεχομένως μπορεί να πληρώσει. Διότι όλον αυτόν το σύστημα κάποιοι το εκμεταλλεύονται, όχι μόνο ενοικιαστές. Οι δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο της συνεδρίας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς Ένωσης Ιδιοκτητών, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο μετά από 6 χρόνια. Η Διεθνής Ένωση πήρε ξεκάθαρη θέση στο θέμα του περιουσιακού σε περίπτωση λύσης του Κυπριακού. Δεν μπορεί να υπάρξει λύση του Κυπριακού εάν δεν επιστραφούν οι περιουσίες στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Η ιδιοκτησία είναι, πέρα από οτιδήποτε άλλο, είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει κανένας.